Τρία χρόνια μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε και είχε σαν αποτέλεσμα να κατεδαφιστεί στην κυριολεξία Ρακοκάζανο, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, οι εξελίξεις φαίνεται ότι δίνουν απρόσμενη τροπή στην υπόθεση, καθώς κατηγορούμενος για την εμπριστική επίθεση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Νέα Κρήτη, είναι ο ιδιοκτήτης του Ρακοκάζανο. Η υπόθεση καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2018. Το Ρακοκάζανο στη Μεσαρά, μετά από έκρηξη, είχε τυλιχθεί στις φλόγες και είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, ο ιδιοκτήτης του Ρακοκάζανου κατηγορείται ότι προκάλεσε την πυρκαγιά που ισοπαίδωσε το πετρόκτιστο παραδοσιακό κτίσμα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι σε βάρος του έχει ήδη ασκηθεί από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Εικόνες οι πρώτες που αντίκρισαν οι πυροσβέστες ήταν ότι είχε καταρρεύσει ολόκληρο το κτίριο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και από τις εικόνες που έχουμε δει ότι είχε ισοπαίδωθεί. Αυτή ήταν η κατάσταση που αντικρίσαμε, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, με πολλές φλόγες στο εσωτερικό του κτιρίου και πολλά διάσπαρτα συντρίμμια σε μεγάλη απόσταση. Ο ιδιοκτήτης του Ρακοκάζανου χθες βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, ζητώντας προθεσμία για να απολογηθεί, κάτι που ορίστηκε να γίνει μετά από 2 εβδομάδες. Δεν είναι ένα απλό περιστατικό, δεν είναι ένα καθημερινό περιστατικό. Όχι ότι είναι σπάνιο. Όμως εμείς προσπαθούμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι, όπως λένε, συλλέγοντας κάθε στοιχείο από τον τόπο του περιστατικού που μπορεί να μας βοηθήσει στην εξιχνίαση της αιτίας της πυρκαγιάς. Επίσης έχουμε συλλέξει και το καταγραφικό, γιατί υπήρχε σύστημα κλειστό κύκλωμα καταγραφής. Δεν γνωρίζουμε όμως το περιεχόμενο ακόμα και θα αποσταλεί για επεξεργασία στην Αθήνα.